Μανώλη, κυριακάτικη βόλτα. Καλημέρα Μαρία, ναι, μια κυριακάτικη ηλιόλουστη βόλτα. Είμαστε εδώ γιατί ενδιαφέρθηκες για ένα θέμα πολύ επίκαιρο, το οποίο θέμα πολλοί δεν το προβάλλουν, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό, η οδική ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, έγκυται στα τροχαία ατυχήματα, στους θανάτους και στους σοβαρούς τραυματισμούς ανά την Ευρώπη. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Η προβολή είναι ελάχιστη και θέλω να σε συγχαρώ το ότι προβάλλεις ένα τόσο σημαντικό θέμα. Όσον αφορά την οδική προστασία, είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτό. Ο πρώτος παράγοντας σίγουρα είναι η παιδεία, η προπαιδεία, η εκπαίδευση, οι σχολές οδηγών, το πόσο καλά κάνουμε τη δουλειά μας. Στη συνέχεια, ένας παράγοντας είναι οι δρόμοι μας που δεν είναι σε καλή κατάσταση, η κυκλοφορία μας. Επίσης, ένας σημαντικός παράλληλα παράγοντας είναι ο έλεγχος, που είναι πάρα πολύ μικρός. Δηλαδή, όταν κάποιος παίρνει το δίπλωμα, θα το σταματήσουν σε έλεγχο στα 10 χρόνια μπορεί να οδηγεί ούτε 5 φορές. Θέλεις να πάμε λίγο από την αρχή. Ένα νέο κορίτσι, ένα νέο αγόρι παίρνει αυτοκίνητο. Πάει λοιπόν και έχει τις οικονομίες του και παίρνει ένα αυτοκινητάκι 2.000-3.000 ευρώ που απλά το θέλει για να κάνει τις βόλτες του και όλα τα υπόλοιπα. Παίρνει λοιπόν το αμαξάκι. Πρώτο θεματάκι ότι δεν το ελέγχει. Πάρα πολύ. Δεν θα το ελέγξει γιατί θα το πάρει με χαμηλό κόστος για να μπορέσει να έχει το όνειρό του ότι έχω ένα αυτοκίνητο. Και είναι το πρώτο λάθος. Δηλαδή ξεκινάμε καταρχήν με λάθος. Συνήθως δεν παίρνουν και αυτοκίνητο, τους δίνει ο παππούς το δικό του. Ή το κλέβουν σε εισαγωγικά τους σε καιρό χωρίς δίπλωμα. Και μπορεί το παππού το αυτοκίνητο να μην είναι συντηρημένο. Δηλαδή τα λάστιχα, τα φρένα δεν είναι το ίδιο με ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Αν το αυτοκίνητο αυτό είναι ελεγμένο σωστά από μηχανικούς οι οποίοι ελέγξουν τα λάστιχα, ελέγξουν τα φρένα, ναι, να πάρει ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και ένα παλιό αυτοκίνητο. Αλλά δυστυχώς, ιδιαίτερα στην επαρχία, τα παιδιά ανεβαίνουν σε κάποια αγροτικά αυτοκίνητα, σε κάποια παλιά αυτοκίνητα, τα οποία στη στροφή δεν θα τον κρατήσει, το φρένο του δεν θα είναι το σωστό, και ενώ στο νέο θα πρέπει να δώσουμε το καλό, γιατί θέλουμε το καλό του, στην ουσία του κάνουμε κακό. Το πιο σημαντικό που πρέπει να ελέγξουμε εξωτερικά σε ένα αυτοκίνητο καταρχήν είναι τα λάστιχα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στα λάστιχα είναι πάρα πολύ λίγοι που γνωρίζουν το σωστό έλεγχο ενός ελαστικού. Το μόνο δεν είναι να έχει αέρα ένα λάστιχο για να είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η φθορά του. Η φθορά μπορεί να μην είναι ορατή. Το λάστιχο μπορεί να φαίνεται καινούριο, αλλά θα πρέπει να αλλάχθει το αργότερο στα 5 χρόνια. Μάλιστα. Που είπες, πρέπει να ελέγχουμε σωστά το αυτοκίνητο που θα δώσουμε στο παιδί μας. Δεύτερο κύριο είναι η εκπαίδευση πάνω στο παιδί μας. Και τρίτο είναι να έχει γνώση. Συνήθως και πώς βλέπει τη μαμά, έχουμε... του μπαμπά, το θείο, τη θεία, πώς το δικάζει. Παράδειγμα. Το παράδειγμα του γονεί. Έτσι, αυτό είναι η παιδεία. Mm-hmm. Η παιδεία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι τόσο καλή. Το πιο σημαντικό είναι να μην παρασύρεσαι και να μην βιάζεσαι στην οδήγηση. Mm-hmm. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Συνήθως παρασυρώμαστε από τον πίσω μας, παρασυρώμαστε από το ρολόι, παρασυρώμαστε από τον μπροστινό μας, παρασυρώμαστε από την παρέα μας. Και γενικότερα αυτό κάτι μου είπες πριν, σε τραγικά αποτελέσματα. Πήγαμε να φύγουμε και μου λες με το που άνοιξες και έβαλες μπροστά. Mm-hmm. Κοιτάς το ρολόι. Κοιτάς το ρολόι. Το πρώτο πράγμα που γυρίζω το κλειδί δεν είναι να κοιτάξω το ρολόι. Συνήθως ο Έλληνας, και γενικά δεν θέλω να το ρίξω ότι ο Έλληνας δεν είναι καλός οδηγός, απλά είναι απαίδευτος οδηγός. Yeah.